άνεσης. Θέλει να γυρίσει στο περιοδικό. Ναι. Αυτό τον όρο έβαλε για να πει την αλήθεια. Αυτό τον όρο, λέει. Ακούς, δεν φανώς θα μας έκανε ο αλήτης. Βάζει και όρους. Κύριε Βαρσάμι, καταλαβαίνω την έκπληξή σας. Το ίδιο ένιωσα κι εγώ όταν το άκουσα. Έκπληξη. Δεν έκπληξη, αγόρι, με αυτό που αισθάνομαι. Έξαλλος είμαι. Οργή είναι για το Μάνες που νομίζω ότι θα κάνω αυτά που μου ζητάει και με σένα που έρχεσαι να μου το πεις. Σκέφτηκα το καλό του Άρη, γι' αυτό το έκανα. Το καλό του Άρη. Ναι, αυτό που προέχει τώρα είναι να απαλλαγεί ο Άρης από τις κατηγορίες. Με όποιο κόστος. Και νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Φυσικά και συμφωνούμε. Ρίκο, ο κύριος... Σκούρτης. Τάσος Σκούρτης. Ο κύριος Σκούρτης έχει δίκιο. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να τελειώνει ο Άρης με αυτή την ιστορία. Και αν το κόστος είναι να ξαναπάρουμε το Μάνεση στη δουλειά, τότε πρέπει να γίνει. Τι λες, Ρένα, τι λες, έχεις τρελαθεί. Μέχρι χθες ο Μάνεση προσπαθούσε να στείλει τον Άρη στη φυλακή. Και εμείς αντί να τον κάνουμε να το μετανιώσει, θες να τον πάρουμε και στο περιοδικό, να τον πληρώνουμε κιόλας. Φυσικά και δεν θέλω κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε άλλες επιλογές. Για πες μου. Τι νομίζεις, Ερικό, ότι χαίρομαι που το λέω αυτό? Εγώ δεν θέλω να το βλέπω στα μάτια μου, πόσο μάλλον να τον πάρουμε ξανά στη δουλειά μας. Αν όμως αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μην πάει ο Άρης άδικα στη φυλακή, τότε ναι, πρέπει να το κάνουμε. Θα του δώσω χρήματα, όσα ζητήσει. Δεν θέλει. Του το πρότεινα ήδη. Το μόνο που θέλει είναι ένα καλό συμβόλαιο με το περιοδικό σας. Και να τα ακούσει από εσάς προσωπικά. Καταλαβαίνω. Γιατί το κάνει αυτό? Τι θέλει που μας επιτέλους αυτό ο αλήτης? Τι θέλει? Λέει πως η δουλειά στο περιοδικό θα το βοηθήσει να διεκδικήσει το παιδί όταν γεννηθεί. Λέει ψέματα. Θέλει να συνέχεια μέσα στα πόδια του Άρη, να μην τον αφήσει να ξεχάσει όλη αυτή την ιστορία με τη Θάλια. Αυτό θέλει. Ωραία. Ακόμα και έτσι να είναι. Δεν θα τον αφήσουμε να το κάνει. Με την πρώτη αφορμή θα τον πετάξουμε έξω από το περιοδικό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι πως ναι, αν το χειριστούμε έξυπνα. Ωραία, έστω ότι εγώ μπορώ να το καταπιώ για χάρη του γιού μου. Νομίζετε πως ο Άρης μετά από όλα αυτά που του έχει κάνει ο Μάνεσης θα τον δεχτεί πάλι πίσω στο περιοδικό? Πρέπει να τον πείσετε ότι δεν έχει άλλη επιλογή, κύριε Βαρσάμι. Θα προσπαθήσω. Αν και αμφιβάλλω, θα μπορέσω να τον πείσω. Αν θέλετε, μπορώ να του μιλήσω κι εγώ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, ένιωσα ότι μου είχε εμπιστοσύνη ο Άρης. Καλημέρα, Άρη μου. Καλημέρα. Πώς και έτσι πρωινός? Έγινε κάτι με το Μάνεση? Ναι, κάτι έγινε, αγόρι μου. Ο κύριος Σκούρτης μας έφερε καλά νέα. Αν μη τι άλλο, είσαι πρωτότυπος, Τάσο. Έχουμε καιρό να ακούσουμε καλά νέα σε αυτό το σπίτι. Άρη, ο Τάσος λέει πως ο Μάνεσης θα πει την αλήθεια για τον πυροβολισμό. Έτσι είναι. Υπό έναν όρο. Τι όρο? Να ξαναπάρουμε το Μάνεση στο περιοδικό. Είπατε, γιατρέ, ότι αν της πάρετε το παιδί, θα σωθεί μεν αυτό, αλλά θα κινδυνέψει η Θάλια. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Τελευταία, η πίεσή της ανεβαίνει επικίνδυνα και αυτό μπορεί να αποδεί μοιραίο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους σώσουμε και τους δύο. Τι λέτε, γιατρέ? Τι είναι αυτά? Πάτε να μας τρελάνετε. Ποιους να σώσετε, αφού μας είπατε το μωρό είναι μια χαρά, έτσι δεν μας είπατε? Ναι. Σήμερα όμως εντοπίσαμε ανεπάρκεια στο Πλακούντα, κυρία Ιωαννίδου. Και πρέπει να το πάρουμε άμεσα, αν θέλουμε να το σώσουμε. Δηλαδή, αν δεν το πάρετε, κινδυνεύει να πεθάνει? Δυστυχώς ναι. Και πρέπει να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να γίνει η επέμβαση. Μινά, τι λέει η Μινά?
Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα ζήσει το παιδί μας ή το εγγόνι μας. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Κάποιο λάθος έχετε κάνει. Σίγουρα έχετε μπερδέψει κάποιες εξετάσεις. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά, γιατρέ μου. Πείτε μας ότι έχετε κάνει λάθος. Μακάρι να μπορούσα να σας το πω. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα έχουν ακριβώς όπως σας τα είπα. Και πρέπει να αποφασίσετε το συντομότερο. Και δεν έχουμε χρόνο. Δεν μπορώ να σας ακούω. Για όνομα του Θεού. Πώς μας ζητάτε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα ζήσει το παιδί μας ή το εγγόνι μας. Τι άνθρωπος είστε εσείς. Δεν έχετε καρδιά. Δε φταίει ο γιατρός, Βέρα μου, δε φταίει. Ποιος φταίει τότε. Εγώ. Ωραία τα λέτε έξω από το χώρο. Αν ήσασταν εσείς στη θέση μας, τι θα κάνατε. Θα μπορούσατε να διαλέξετε ανάμεσα στο παιδί σας και στο παιδί του παιδιού σας. Καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά... Τότε αφού καταλαβαίνετε, σας παρακαλώ, κάντε τα πάντα να σωθούν και οι δύο, γιατρέ. Σώστε τη Θάλια μου και το παιδί της. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω. Αυτό προσπαθώ να κάνω τόσο καιρό. Αλλά αν η Θάλια μπει στο χειρουργείο, δεν μπορώ να εγγυηθώ για τη ζωή της. Θα σας αφήσω να το συζητήσετε και θα περάσω αργότερα. Μίνα. Τι θα κάνουμε. Τι είπες. Ο Μάνεσης θέλει να γυρίσει στο περιοδικό. Αυτός είναι ο όρος που έβαλε για να πει την αλήθεια στην αστυνομία. Αυτό σου είπε. Ναι. Και μόλις έλεγα στους γονείς σου ότι είναι καλό να υποχωρήσετε. Τι να κάνουμε. Χάρη μου, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πώς νιώθεις, αλλά σκέψου το λογικά. Να το σκεφτώ λογικά. Αυτός ο άνθρωπος βίασε τη Θάλια. Και όταν πήγε να την ξαναβιάσει, τον εμπόδισα, έβγαλε όπλο και μ' απείλησε. Και αν δεν το έπαιρνα, θα μας σκότωνε και τους δύο. Και μου λέτε να το δω λογικά. Με ποιον είστε επιτέλους, ε! Εσένα είμαστε, Άρη. Αν δεν κάνουμε αυτό που μας ζητάει, θα βρεθεί στη φυλακή άδικα. Θα καταστρέψει τη ζωή σου. Καλύτερα να βρεθώ στη φυλακή παρά να βλέπω τη φάτσα του κάθε μέρα να γελάει βάρος μου. Δεν τη βλέπεις. Ας τον πείσουμε να πει την αλήθεια και θα βρούμε έναν τρόπο, μια αφορμή να τον διώξουμε. Και μετά θα πει στην αστυνομία πως τον αναγκάσαμε εμείς να ομολογήσει, παρά τη θέλησή του. Και δεν θα τελειώνουμε ποτέ με αυτήν την ιστορία. Αλλά εγώ θέλω να τελειώνω μαζί του οριστικά. Και αν ο μόνος τρόπος είναι να βρεθώ στη φυλακή, να βρεθώ στη φυλακή. Δεν μου καίγεται καρφί. Έτσι κι αλλιώς, χωρίς τη Θάλια δεν έχω ζωή. Η Θάλια όμως είχε ζωή χωρίς εσένα. Μην ξεχνάς πως ήταν έτοιμη να φύγει. Μπορεί να την ανάγκασε αυτός να το κάνει. Δεν την ανάγκασε κανένας. Τον εαυτό της κοίταξε. Να κοιτάξει και εσύ τον εαυτό σου. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Δεν είναι η ώρα τώρα. Θέλω να μιλήσω με τον Τάσο. Αφήστε μας μόνος. Μην πάρετε καμία απόφαση χωρίς να με ενημερώσετε. Εντάξει. Άρη, καταλαβαίνω πως νιώθεις πραγματικά. Όταν μου το είπε ο Μάνεσης, ήθελα κι εγώ να τον πλακώσω στο ξύλο. Αλλά κρατήθηκα. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια αυτή τη στιγμή. Μετά όμως, μπορούμε να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο και να τον πετάξουμε έξω από το περιοδικό. Θέλω να του πεις ότι έχω να του κάνω μια αντιπρόταση. Τι αντιπρόταση? Θα τον πάρουμε ξανά στο περιοδικό. Αρκεί να πει την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Αν η Θάλια έχει σκοπό να φύγει μαζί του. Αν μου πει την αλήθεια, θα γίνει δεκτός ο όρος του. Αν όχι, θα πάω στη φυλακή. Άρη, δεν νομίζω ότι έχει σημασία πια. Το ζήτημα είναι τώρα... Για μένα αυτό είναι το ζήτημα, Τάσο. Από εκείνο το πρωί μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου. Κάθε πρωί που ξυπνάω, κάθε βράδυ που κοιμάμαι, το μόνο που σκέφτομαι
Το μόνο που έχει καθωθεί στο μυαλό μου και δεν βγαίνει είναι αυτό. Πρέπει να μάθω την αλήθεια. Πρέπει να μάθω αν η Θάλια έχει σκοπό να φύγει μαζί του, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, αλλά. Δεν υπάρχει αλλά. Θα του θέσει τον όρο μου, ναι ή όχι. Κάτσε να το συζητήσουμε, λέει. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Ή θα πας να το πεις, ή θα πάω να το βρω εγώ και θα το πω εγώ. Τώρα κιόλας. Ωραία, λοιπόν. Πάω εγώ. Άρη, περίμενε, δεν χρειάζεται να πας. Ξέρω εγώ την αλήθεια. Τι είπες? Εκείνη τη μέρα η Θάλια πήγε στο νοσοκομείο για να παρακαλέσει το Μάνεση να πει την αλήθεια για τον πυροβολισμό. Και αυτός... Και αυτός τι? Και αυτός της είπε ότι θα το κάνει μόνο αν σε εγκατέλειπε και έφευγε μαζί του. Τι θα κάνουμε, Μινά? Πώς θα πάρουμε μια τέτοια απόφαση? Γιατί, Θεούλη μου? Γιατί όλα στη Θάλια μου? Δεν έχει κάνει κακό σε άνθρωπο? Γιατί της το κάνεις αυτό, γιατί? Τα πώς και τα γιατί δεν μας βοηθάνε τώρα, κυρά μου. Και τι μπορεί να μας βοηθήσει? Το λίγο μυαλό που μας έχει μείνει. Θα το κρατήσουμε στη θέση του και θα σκεφτούμε ψύχρεμα. Τι να σκεφτούμε, Μινά? Δεν μπορούμε να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού μας. Και βέβαια όχι. Τότε... Τότε θα πούμε στους γιατρούς να μην τις πάρουν το παιδί. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να σώσουμε τη Θάλια. Η Θάλια όμως μπορεί να μην συνέλθει ποτέ. Πιθανό να μην συνέλθει. Το παιδί όμως μπορεί να σωθεί και να ζήσει. Πάψε. Αυτό να μην το ξαναπείς. Το παιδί μου θα σηκωθεί από αυτό το κρεβάτι. Και μια μέρα θα φύγει από εδώ μέσα. Τ' άκουσες? Κι εγώ το θέλω αυτό, θεία μου. Με όλη μου την ψυχή, αλλά... Εγώ το λέω για σας. Για μας? Ναι. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να γίνει η επέμβαση, το παιδί μπορεί να πεθάνει. Πώς θα ζήσετε με αυτές τις τύψεις? Όταν ξέρετε ότι μπορούσατε να σώσετε το εγγόνι σας και δεν το κάνατε. Κι αν η Θάλια συνέλθει, όπως λέει η θεία, τι θα της πείτε? Ότι σκοτώσατε το παιδί της για να σώσετε εκείνη? Πάψε. Δεν μπορώ να σε ακούω άλλο πια. Πάψε, αφήσε με. Θέλω να πάω μέσα στο παιδί μου. Να πάω στη Θάλια μου. Η Θάλια μου θα αποφασίσει. Η Θάλια μου θα μου πει τι πρέπει να γίνει. Αφήσε με. Θεή μου, με συγχωρείς. Δεν ήθελα να την αναστατώσω. Ούτε εννοούσα να αφήσετε τη Θάλια στο έλεος του Θεού. Αλλά εγώ είπα να σκεφτείτε ρεαλιστικά. Όσο πολύ κι αν πονάει. Για να μην το μετανιώσετε αργότερα. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Το μυαλό μου έχει σταματήσει. Δεν μπορώ να πάρω μια τέτοια απόφαση. Ούτε η Βέρα μπορεί στην κατάσταση που είναι. Κανείς μας δεν μπορεί. Ξέρω ότι δεν σας άφησα πολύ χρόνο, αλλά δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Τι αποφασίσατε, κύριε Ιωαννίδη? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατρέ, σε αυτό το δίλημα.
είτε την κόρη μου, είτε εικονάκι μου. Δεν μπορώ, ούτε εγώ, τη γυναίκα μου. Κάποιος όμως πρέπει να το κάνει. Και αφού δεν μπορείτε, ποιος θα πάρει την απόφαση, ο πατέρας του παιδιού? Το παιδί δεν έχει πατέρα. Είναι... κανείς. Ούτε ο Άρης, ούτε ο Μάνησης δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για τη ζωή τους. Το θέμα είναι στα χέρια σας. Εσείς πρέπει να μου πείτε τι θα κάνω και ο χρόνος μας πιέζει. Μιλήστε πάλι με τη γυναίκα σας. Και θα περάσω πάλι το βράδυ να μου πείτε πού καταλήξατε. Ο Μάνησης είπε στη Θάλια να μ' αφήσει. Να μ' αφήσει και να φύγει. Την εκβίασε το κάθαρμα. Την εκβίασα. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Δεν ήθελα να τη χρησιμοποιήσω, αλλά... Την εκβίασε και την έστειλε στο πουθενά χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Άρη, καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Αλλά πρέπει να είσαι ψύχρεμος. Ψύχρεμος. Άπλωσα χέρι πάνω της. Τα βάλα μαζί της, άπλωσα χέρι πάνω της για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήταν έγκυος. Και μετά η Θάλια πήγε και τράκαρε. Και τώρα είναι σε κόμμα και μπορεί να μην συνέλθει ποτέ και αυτό το κάθαρμα τολμάει και μου βάζει και όρους. Θα το σκοτώσω! Άρη, ρέμισε, σε παρακαλώ. Άρη. Άρη, τι συμβαίνει, τι έγινε? Πάω να τελειώνω οριστικά μαζί του, αυτό σημαίνει. Άρη, για το όνομα του, πες μου τι έγινε. Την εκβίαση, αυτό έγινε. Θα έλεγε την αλήθεια στην αστυνομία μόνο αν έφυγε μαζί του. Το που άκουσες. Κι εγώ τα βάλα μαζί της. Και τώρα εξαιτίας μου μπορεί να πεθάνει. Αλλά αυτή τη φορά θα το σκοτώσω. Θα το σκοτώσω. Περίμενε, περίμενε που να πάρει ευχή. Κάτσε εδώ! Αν το κάνεις θα πας στη φυλακή για όλη σου τη ζωή. Δεν θα βγεις ποτέ. Δεν με νοιάζει. Πρέπει να σε νοιάζει. Δεν θα φέρεις έτσι Τάνια πίσω. Εγώ φταίω για όλα, εγώ φταίω. Αυτό ήταν πάντα ένα κάθαρμα. Και ξέρω ότι ο μόνος τρόπος για να έχει τη Θάλια ήταν να την εκβιάσει. Εγώ όμως την αγαπούσα, τη λάτρευα. Έπρεπε να την πιστέψω. Και όχι να τα βάλω μαζί της. Όχι, αγοράκι μου, όχι, δεν φταίσαι εσύ. Η Θάλια έπρεπε να σου μιλήσει, να σου τα πει. Για χάρη μου το έκανε. Ήξερε πως αν μου μιλούσε, δεν θα το δεχόμουν. Ήθελε να με προστατεύσει. Κι εγώ τη το ξεπλήρωσα στέλνοντάς το θάνατο. Δεν είναι έτσι, βρε αγάπη μου. Δεν είναι έτσι. Παρατήστε με, παρατήστε με όλοι. Άρη μου, σε παρακαλώ. Άρη, περίμενε να σου μιλήσω, Άρη. Εσύ του το πες. Ναι. Ήθελε να θέσει όρο στο Μάνεση ότι θα τον πάρετε στο περιοδικό αρκεί να πει την αλήθεια. Προτίμησα να τον τυμπώ εγώ, παρά να πάει να τον βρει. Ποιος το είπε, ο Μάνεσης? Το κατάλαβα. Και τον ανάγκασα να το παραδεχτεί. Έχει κλειδωθεί στο δωμάτιό του. Ούτε μ' αφήνει να μπω, ούτε μου απαντάει. Ώστε να μείνει λίγο μόνος του, έχει ανάγκη να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Εγώ θα πάω με τον Τάσο μέχρι το νοσοκομείο. Θέλω να τελειώνω οριστικά με τον Μάνεση. Πρόσεχε τον Άρη, έτσι. Θα σου τηλεφωνήσω. Πάμε. Κύριε Μάνεση, το εξτήριό σας είναι έτοιμο.
Μόλις ετοιμαστείτε, περάστε από το γραφείο της προϊσταμένης. Ευχαριστώ. Πολύ αργής, Βαρσάμι. Και η Γιώκα σου μπορεί να την πατήσει. Είχες την ευκαιρία σου, αλλά την έχασες, βλέπεις. Α! Σαν τα χιόνια. Κάτσε να δεις πώς το λένε αυτό. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν το παρατραβάς το σκηνή, μ' άρεσε. Αρκετά το κάνεις μέχρι τώρα. Δεν το θέλω, μου βγαίνει έτσι, αυθόρμητο. Λοιπόν, για να τελειώνω. Ο δικηγόρος μου ότι θες να γυρίσεις το περιοδικό. Είσαι σίγουρος πως το θες ακόμα? Ευή. Έφυγα νωρίς για το περιοδικό, γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ρίξε μια ματιά στην εφημερίδα που σου άφησα. Όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο, θα σου φτιάξει τη μέρα. Φιλάκια, τα λέμε μετά. Οι ιδιοκτικές αρχές της Μάλτας, βασιζόμενες σε πληροφορίες της ελληνικής αστυνομίας, συνέλαβαν σε κρυφή για το ότος στη Βαλέτα ένα μέλος του Διεθνούς Καρτέλ Ναρκωτικών. Πρόκειται για τον Παύλο Βρετό, που δρούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα και έχει διασυνδέσεις με παραγωγούς σκληρών ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Το Βρετό έχει εντοπίσει και καταδιώξει στην Ελλάδα η δίωξη ναρκωτικών, αλλά κατάφερε να διαφύγει με τη βοήθεια συνέχεια. Έχεις δίκιο, Εύη. Μου έφτιαξες τη μέρα. Καλημέρα. Η κυρία Αγγελική Στασινού. Ναι, ίδια. Αυτά τα λουλούδια είναι για εσάς. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να κατάλαβες από το χρώμα των λουλουδιών ότι τα έστειλα εγώ. Δεν φεύγει στιγμή από το μυαλό μου και σύντομα θα σμίξουμε ξανά. Φρίτα, αγάπη μου. Για πάντα ο Παύλος. Ή θα γυρίσω πίσω στη δουλειά μου. Από που με έδιωξε ο γιος σας με τις κλωτσιές, ή θα πάω τώρα στην αστυνομία και θα πω ότι πήγε να με σκοτώσει. Ξέρω ότι το κάνεις κάθαρμα. Να σε συνέχεια με στα πόδια του Άρη. Να μην τον αφήσει να ξεχάσει. Κύριε Βασάρα! Κάνεις λάθος, Βασάμι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα ξεχάσει και τι όχι ο γιος σου. Ω Θεό, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ο άντρας μου το ξέρει? Όχι. Τον έπαιρνα στο κινητό, αλλά δεν απαντούσε. Μάλλον το έχει κλειστό. Καλά, θα τον ψάξω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Παστινόμη. Σας ευχαριστώ για όλα. Εμείς δικό μας σπίτι. Εννοώ το σπίτι που θα μείνουμε μαζί.
Η Ρένα μπορεί να μείνει στο δικό μας. Μπορεί να κάτσει δίπλα στον Άρη που τη χρειάζεται. Θέλεις δηλαδή να μην ανακατευτεί κανείς για να μην πει σε κίνδυνο η ζωή του παιδιού? Ναι. Αυτό το παιδί πρέπει να σωθεί πάση θυσία. Γιατί?